Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 5 Σεπτεμβρίου 2024 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Τη μεγάλη απογοήτευση των Ελλήνων πολιτών σχετικά με την πορεία της χώρας αποτυπώνει παραστατικά η έρευνα της εταιρείας MRB, με τους περισσότερους να εστιάζουν στη σκληρή καθημερινότητα που βιώνουν τα νοικοκυριά. Το ακριβό κόστος της διαβίωσης είναι ο πρωταθλητής σύμφωνα με τους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν καθημερινά το οικονομικό περιβάλλον να γίνεται ακόμα πιο ασφικτικό. Φουντώνει η δυσαρέσκεια του κόσμου με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας να μετρά το δίκτυο αισιοδοξίας, καλώντας τους συμμετέχοντες να απαντήσουν στο ερώτημα πώς πάνε τα πράγματα στη χώρα. Σε ένα ποσοστό 63,3% οι ερωτηθέντες απαντούν αρκετά και πολύ κακά, με το ποσοστό να εκτινάσεται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο. Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν της MRB για λογαριασμό του Open που διεξήχθη από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου, μόνο το 10,8% των πολιτών απαντά πολύ και αρκετά καλά. Μία οικογένεια των 800 ευρώ δεν τα βγάζει πέρα. Απαγοήτευση, σχέτη απαγοήτευση. Τι θα βοηθήσει, αυτό δεν είναι βοήθεια. Βοήθεια αυτό. Τους κοροϊδεύει. Τους παίρνει 500 και τους δίνει 50. Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη σε αυτό το τομέα. Κυρίως ως παιδιά εμείς προσπαθούμε για τον επαγγελματικό μας προσανατολισμό. Σκεφτόμαστε κυρίως το κομμάτι το οικονομικό πλέον και αυτό είναι το χειρότερο. Δεν κοιτάμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι θα μας ευχαριστεί, αλλά το τι θα μας εξασφαλίσει μετά οικονομικά ένα μέλλον. Οπότε αυτό είναι άσχημο. Δεν θα πω ότι είμαι αισιόδοξη, αλλά βλέπω ότι τουλάχιστον και από χώρες που μπορεί να ακούμε ότι και να θεωρούμε ότι είναι καλύτερα, ότι σε πολλά κομμάτια είμαστε εμείς καλύτερα από αυτές. Αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που να λέμε ότι είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Στην πρόθεση ψήφου για βουλευτικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία κατρακυλά στο 21,6% από το 29% που είχε μετρηθεί στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ εκτοπίζεται από το ΠΑΣΟΚ, καθώς έρχεται τρίτος με 8,5%. Το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο με 10,5%, χωρίς όμως να ανεβάζει το ποσοστό του. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Πλεύση Ελευθερία, η Νίκη και η Νέα Αριστερά. Εν μέσω θύελλας και μεγάλου αναβρασμού βρίσκονται τα σωματεία των συνταξιούχων και με τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν να είναι η ακρίβεια, η υγεία, οι φτωχές παροχές και πολλά άλλα. Η ζωή είναι ασφικτική, λένε, την ίδια ώρα που η θηλιά της ακριβής διαβίωσης φύγει ακόμα περισσότερο, κάνοντας την κατάσταση πιο δύσκολη. Σε ρυθμούς εκλογικούς κινούνται οι συνταξιούχοι ή κατ' πύργου και των περιχώρων με τα ανοιχτά μέτωπα να είναι πολλά. Η διοίκηση του Σωματείου εστίασε κατά την απολογιστική της συνέντευξη στα καυτά ζητήματα της υγείας, των συνταξιοδοτικών παροχών καθώς και στην αύξηση της τιμής των φαρμάκων. Αυτό τη στιγμή είναι η τεράστια ακρίβεια και οι χαμηλές συντάξεις. Οι περικοπές συντάξεων συνεχόμενα μειώνονται το εισόδημα, το ροκανίζουν με διάφορους τρόπους, φορολογία, η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια, η ενέργεια, μην το ξεχνάμε αυτό, κάθε μέρα αδειάζουν την τσέπη μας πολύ πριν έρθει η επόμενη σύνταξη. Δυστυχώς και η υγεία μας δεν πάει καλά και βλέπετε τα φάρμακα αναγκαζόμαστε να τα πληρώνουμε. Είδατε τι τεράστιες ανατιμήσεις γίνανε τώρα πρόσφατα, μέχρι 400% απάνω πήγανε τα φάρμακα. Έχουν βγει εκτός λίστας συνταγογράφησης πολλά φάρμακα, τα οποία αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε από την τσέπη μας. Άρα είναι μια συνεχής αιμορραγία την οποία δεν μπορούμε να αντέξουμε. Μόνο με αγώνες μπορούμε και πρέπει να ανατρέψουμε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Για τους συνταξιούχους αλλά και για όλους τους εργαζόμενους. Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης, σύμφωνα με την εισήγηση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, θα διεξαχθούν το διάστημα 14 με 17 Σεπτεμβρίου. Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα, καθώς με πολλά κτηριακά προβλήματα, ελλείψεις και ατέλειες αναμένεται να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι σε πολλές σχολικές μονάδες της χώρας. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται και τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου Πύργου, με τα κτηριακά προβλήματα να αποτιμώνται σε κόστος πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό υπόθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με σοβαρά προβλήματα ξεκινά σε μία εβδομάδα η νέα σχολική περίοδος για χιλιάδες μαθητές για τους οποίους θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Από τα νηπιαγωγεία μέχρι και τα λύκεια, οι ανάγκες σε τεχνικής φύσεως έργα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύργου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το θέμα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης Χρήστος Αθανάσουλας, εστιάζοντας αρχικά στον προσεισμικό έλεγχο των σχολικών μονάδων. Θα μιλήσουμε για την κατάσταση των σχολείων. Των σχολείων του Δήμου. Σε μια εβδομάδα ανοίγουν τα σχολεία. Υπάρχουν ζητήματα
που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακαιρεότητα και τη ζωή των παιδιών. Ζητήματα που άπτονται προβλημάτων κτηριακών και προβλημάτων υποδομών. Πρώτα-πρώτα, προσεισμικός έλεγχος και αντισεισμική θωράκιση είναι άγνωστες λέξεις. Ή μήπως έχετε κάνει τον επιβεβλημένο προσεισμικό έλεγχο. Όχι έλεγχο διαγυμνού οφθαλμού, γιατί η αντοχή των σχολικών κτηρίων δεν διαπιστώνεται με το μάτι. Και πόσο μάλλον δεν διαπιστώνεται και με το μάτι των εκπαιδευτικών που τους ζητείτε, ενώ από εσάς, να γνωστοποιούν τις πιθανές ρογμές. Άλλωστε, ποιες ρογμές να διαπιστώσουν που με τους ηλεκτρομαγνητισμούς που κάνετε και εκείνοι καλύπτονται. Ο πραγματικός προσεισμικός έλεγχος που δεν έχει γίνει της στατικότητας των σχολικών κτηρίων γίνεται από επιστημονικά κατηρτισμένο προσωπικό. Η κοστολόγηση των τεχνικών παρεμβάσεων ήρθε από την απάντηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, Βασίλη Παναγόπουλου. Με την τοποθετησή σας είδα ότι θέσατε ένα σωρό θέματα. Δεν έχετε λάβει υπόψη σας όμως ότι εμείς αναλάβαμε αυτή τη Δημοτική Αρχή πριν 8 μήνες. Αυτά τα θέματα που βάλατε, τα οποία τα έχουμε καταγράψει, εδώ είναι η κατάσταση, την έχω, είναι 50 αιτήσεις που μας έχουν κάνει διάφορα από τα δημοτικά, νηπιαγωγεία, γυμνάσια, πρωτοβάθμια, δεύτερη βάθμια, ένα-ένα ξεχωριστά. Έκατσα και έριξα μια ματιά. Για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις απαιτήσεις που λέτε, για να ολοκληρώσουμε τις όλες αυτές εκκρεμότητες, χρειάζεται από ένα έως ένα 200 εκατομμύρια ευρώ για να τις φτιάξουμε. Διότι είναι 50 αιτήματα, εγώ δεν σου λέω πολύ, με 20.000 το καθένα, 25, φτάνουμε αυτά. Αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν. Αυτή την κατάσταση εμείς παραλάβαμε 1η-1η του 2024. Και για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα, το μόνο που παραλάβαμε είναι μία εργολαβία σε εξέλιξη που αφορά μία σειρά από σχολεία και συγκεκριμένα είναι μία εργολαβία που αφορά το 1ο δημοτικό, το 2ο δημοτικό, το 5ο δημοτικό, το 2ο γυμνάσιο Λύκειο, και εκεί επανέρχομαι που είπατε, αυτά είναι εντοπισμένα και θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα με αυτή τη συγκεκριμένη εργολαβία. Και όχι μόνο αυτά που περιέχει μελέτη, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και συμπληρωματική σύμβαση 50% αν μας το περάσουν το Τεχνικό Συμβούλιο, για να επισκευάσουμε και πράγματα τα οποία δεν προβλέπονται στη μελέτη, όπως είναι κάποιες υγρασίες στην οροφή, και εκεί το σχολείο αυτό έχει πλάκα επάνω, δεν έχει στέγη. Η στέγη αφορά μόνο τα μπαλκόνια, έτσι, μόνο τους προβόλους. Τα ερωτηματικά είναι πολλά από τη συσσόρευση των προβλημάτων για τις υποδομές, για τις οποίες γίνεται αγώνας δρόμου, ούτως ώστε οι σοβαρότερες να επουλωθούν, διευκολύνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο που αφορά σε τμήματα του Δήμου Πηνιού παρουσιάστηκε από την ομάδα των μελετητών, προκειμένου μέσα από τη δημόσια διαβούλευση να επέλθουν πιθανές τροποποιήσεις. Το τοπικό σχέδιο υλοποιείται στην κατεύθυνση ώστε να κουμπώσει με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της Ηλίας, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ευρύτερης περιοχής. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο που προσδιορίζει τις χρήσεις γης της περιοχής του πρώην Δήμου Τραγανού παρουσιάστηκε από τη μελετητική ομάδα που έχει αναλάβει το έργο της εκπόνησης των μελετών. Η παρουσίαση αυτή έγινε με στόχο να υπάρξει μια αρχική εικόνα για τις χρήσεις γης και όπου κριθεί απαραίτητο να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Μια ενημερωτική εκδήλωση, να το πούμε έτσι, σε σχέση με το τοπικό σχέδιο, το οποίο υλοποιείται στο πρώην Δήμο Τραγανού, για να το καταλάβουμε έτσι, που περιλαμβάνει δηλαδή το Τραγανό, την Άγια Μαύρα και τη Σίμιζα και στις τρεις δημοτικές κοινότητες που είναι πάνω από την Εθνική Οδό του πρώην Δήμου Γαστονής, δηλαδή σε Λευκοχώρη, Κόρυβο και Ρουπάκι. Έχει έρθει μελετητική ομάδα η οποία θα μας παρουσιάσει τα πράγματα, θα ρωτήσουμε οτιδήποτε απορία έχουμε περαιτέρω για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό το τοπικό σχέδιο και θα αναμορφώσει και θα διαμορφώσει τις περιοχές μας, να το πούμε έτσι, για τα επόμενα χρόνια. Κυρία Λαγουδάκη, μελετήτρια υπεύθυνη, θα σας κάνει περισσότερη πληροφόρηση. Εντάξει, να ξέρετε ότι ο στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να τελειώνουμε το τοπικό πολεοδομικό
και μετά και με το ειδικό πολεοδομικό, έτσι ώστε η περιοχή μας να λάβει σχέδιο πόλης, δηλαδή να οριοθετηθούν οι οικισμοί, να πάψει δηλαδή η οποιαδήποτε άναρχη δόμες, η χρήση γης ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που νομίζω είπε ο Δήμαρχος είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, αν δεν γίνει το τοπικό πολεοδομικό, δεν μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει άλλη επένδυση, σωστά, γιατί δεν ξέρουμε τι ισχύει που. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το ότι πρέπει να συντονιστούμε με το ειδικό πολεοδομικό. Γιατί, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι ένα μέρος το μελετούμε εμείς και το υπόλοιπο, όλο το παράκτιο της Ηλίας, μελετάται από άλλη ομάδα. Είμαστε ήδη συντονισμένοι και προχωράμε και με τη βοήθεια του Δημάρχου που συντονίζει και τις δύο ομάδες. Γιατί μπορεί, αν δεν συντονιστούμε καλά, να αποβεί μία μελέτη σε βάρος της άλλης, έτσι, γιατί θα δημιουργήσει το άλλο τουρισμό. Εμείς προσπαθούμε να ενισχύσουμε τον πρωτογενή, άρα αν δεν δουλέψουμε σωστά μπορεί να αποψηλωθούν τα χωριά τα πάνω. Άρα πρέπει να πάει συντονισμένα ώστε όλη η περιοχή, όπως είπε ο Δημάρχος, να αποκτήσει πλαίσιο, και το σημαντικότερο είναι ότι θα τακτοποιηθούν οι ιδιοκτησίες των πολιτών, έτσι, γιατί θα μπορέσουμε να οριοθετήσουμε τους οικισμούς σωστά, για να μην κινδυνεύουν από το Συμβούλιο της Επικρατείας που τα ρίχνει κάθε τόσο. Και ταυτόχρονα λυθεί και το θέμα του τραγανού με την παλιά πολεοδομική μελέτη που έχει κολλήσει, με βάση τους νέους όρους, ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου σε όλη την περιοχή και άρα προϋποθέσεις ανάπτυξης. Τόσο το τοπικό όσο και το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο κρίνονται κρίσιμα και αναγκαία και αναμένεται να προσδιορίσουν το προφίλ της Ηλίας τα επόμενα χρόνια, με απότερο στόχο την αποδέσμευση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας. Δημιουργήστε ασφαλείς συνθήκες διέλευσης, λένε προς τους αρμοδίους οι οδηγοί, εστιάζοντας στο δρόμο που συνδέει τα Μακρύσια με την αρχαία Ολυμπία. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τον ελλιπή ή τον ανύπαρκτο φωτισμό, πράγμα που δημιουργεί επισφαλείς συνθήκες και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Εδώ και τώρα να μπει φως και να εξασφαλιστούν συνθήκες ασφαλούς διέλευσης, ζητούν οι πολίτες, βάζοντας το επίκεντρο τους στο δρόμο που συνδέει τα Μακρύσια με την Ολυμπία και διέρχεται από το φράγμα του Αλφιού. Ο δρόμος, όπως λένε οι πολίτες, κρύβει αρκετούς κινδύνους, ιδίως το βράδυ, αφού ο φωτισμός σε αρκετά σημεία είναι ελλιπής έως ανύπαρκτος. Ο δρόμος είναι πολύ επικίνδυνος και ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο, ειδικά το βράδυ. Χρειάζεται άμεση παρέμβαση από την πολιτεία, την περιφέρεια, τους αιρετούς όμορους δήμους και Ανδρίτσα Ανασκεστένων και Ολυμπίας, για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης, συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ο δρόμος ήταν τελείως χάλια, αλλά το τελευταίο, πριν 2 χρόνια, έγινε μια παρέμβαση της Περιφέρειας όσον αφορά την επίστρωση του δρόμου. Και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην Περιφέρεια. Τώρα, ο φωτισμός είναι ανύπαρκτος. Είναι κάτω στο ποτάμι, είναι σκοτεινά, ας πούμε. Και στροφές εκεί πέρα. Ο δρόμος κάτω. Αν δεν ξέρει κάποιο δρόμο, μπορεί να έχουν κάποιο ατύχημα. Έχει στροφές, ας πούμε, έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Και πρόσφατα, λέει, μια κοπέλα έπεσε, μάλλον ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα στο κανάλι εκεί πέρα. Δεν ξέρω, ας πούμε, δίπλα το κανάλι και μέσα τα βλάκι. Αν δεν φταίει το φως στο κανάλι. Τώρα βάλανε, ας πούμε, πρόπερση βάλανε κάτι εκεί πέρα, κάτι σίδερα, ας πούμε. Για να μπέσουν μέσα στο. Και εκείνα όλα χτυπημένα είναι. Έχει μπάρες, αλλά δεν έχουν κοπεί τα χορτάρια και τα αυτά. Και άλλος φυλάγεται να περάσει. Και εσύ, όταν συναντούει αυτοκίνητα, δεν επικίνδυνα να χτυπήσουμε. Οι συνθήκες ασφαλείας και ιδιαίτερα το βράδυ είναι το ζητούμενο για τους οδηγούς και κυρίως το καλοκαίρι, όπου η κίνηση των τροχοφόρων πολλαπλασιάζεται. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι και αυτήν την ώρα, ξεκινώντας από τη Γαλλία και τον νέο Πρωθυπουργό. Ύστερα από 2 μήνες με παρετηθέντα Πρωθυπουργό, ο Εμμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να διορίσει τον Μισελ Μπαρνιέ σε αυτή τη θέση. Ο Μπαρνιέ, που έγινε περισσότερο γνωστός ως επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Brexit, καλείται τώρα να διαπραγματευτεί εντός των τυχών ώστε να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση με ένα κοινοβούλιο κομμένο στα 3, όπου κανείς δεν διαθέτει πλειοψηφία και δεν υπάρχει και συνένεση για να δημιουργηθούν πλειοψηφικές τάσεις. Ο Μπαρνιέ θα πρέπει κατεπηγόντως να καταρτήσει προϋπολογισμό που να γίνει αποδεκτός από τις Βρυξέλλες. Παράλληλα, να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που θέλει ο Εμμανουέλ Μακρόν εν μέσω σφοδρών πιέσεων των αγορών προς τη γαλλική οικονομία για τις επιδόσεις της. Ο 73χρονος Μπαρνιέ είναι ο γυραιότερος πρωθυπουργός της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον 39χρονο Γκαμπριέλ Ατάλ, που ήταν ο νεότερος.
Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε αποτυχημένη τη διασυνοριακή εισβολή της Ουκρανίας στο Κούρσκ, μιλώντας στην ολομέλεια του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ στη Ρωσία, όπου την είπε ότι στόχος της Ουκρανίας ήταν να κάνει τη Ρωσία να μεταφέρει στρατεύματα από την μία περιοχή στην άλλη και να σταματήσει την επίθεση στον Ντομπάς. Πρέπει να σκεφτούμε τους ανθρώπους που σίγουρα περνούν σοβαρές δοκιμασίες και υποφέρουν από αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες. Και το ιερό καθήκον των ενόπλων δυνάμεων είναι να κάνουν τα πάντα για να διώξουν τον εχθρό από αυτά τα εδάφη και να προστατεύσουν αξιόπιστα τους πολίτες μας. Και όλη η χώρα φυσικά πρέπει να κάνει τα πάντα για να στηρίξει τον λαό. Όσον αφορά τη στρατιωτική πλευρά του θέματος, έχω ήδη μιλήσει γι' αυτό. Ο στόχος του εχθρού ήταν να μας κάνει νευρικούς, να μας προκαλέσει φασαρία, να μεταφέρει στρατεύματα από την μία περιοχή στην άλλη και να σταματήσει την επίθεση σε περιοχές κλειδιά, κυρίως στον Ντομπάς, η απελευθέρωση του οποίου είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Πέτυχε ή όχι? Όχι, ο εχθρός δεν τα κατάφερε. Освобождение, которое является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось. Мы с уважением. Την ίδια ώρα ο Ρώσος Πρόεδρος, κάνοντας την ανατροπή, υποστήριξε την Αμερικανή υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αγαπημένος μας, αν μπορώ να τον αποκαλέσω έτσι, ήταν ο νυν πρόεδρος κύριος Βάιντεν. Όμως αποσύρθηκε από την κούρσα, αλλά πρότεινε σε όλους τους υποστηρικτές του να στηρίξουν την κυρία Χάρις. Γι' αυτό και εμείς θα κάνουμε το ίδιο. Θα τη στηρίξουμε. Αυτό είναι πρώτο. Δεύτερον, η κυρία Χάρις είναι τόσο εκφραστική και μεταδοτική, κάτι που δείχνει ότι όλα είναι καλά μαζί της. Ο Τραμπ, για παράδειγμα, επέβαλε τόσους πολλούς περιορισμούς και κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όπως δεν είχε κάνει ποτέ κανένας άλλος πρόεδρος πριν από αυτόν. Ο Πούτιν εμφανίστηκε στο πάνελ στο Βλαδιβοστόκ μαζί με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχήμ, και τον αντιπρόεδρο της Κίνας, Χαν Ζενγκ. Δήλωσε ότι προτιμά να έχει την Κίνα, τη Βραζιλία και την Ινδία ως διαμεσολαβητές στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Κοινοέγγραφο που καλεί σε δράση εναντίον της θρησκευτικής εργαλειοποίησης συγκρούσεων και εναντίον της κλιματικής αλλαγής υπέγραψαν ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Μεγάλος Ιμάμης της Τζακάρτα κατά τη διάρκεια διαθρησκευτικής συνάντησης μπροστά από το Τζαμί Ιστικλάλ. Στη διακήρυξη του Ιστικλάλ, οι δύο θρησκευτικοί αξιωματούχοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την απανθρωποίηση που συνδέεται με την γενίκευση των συγκρούσεων και της βίας και ζητούν να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για να διαφυλαχθεί η ακαιρεότητα του φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων του. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας έφτασε στο τέλος του. Για ό,τι συμβαίνει στην Ηλία και τον υπόλοιπο κόσμο, επισκεφτείτε το patrisnews.com. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, τεχνικούς και δημοσιογράφους, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.